Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσει από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Μάχη με τις πυρκαγιές έδιναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες σε Ερόδο, Κέρκυρα και Κάριστο προκειμένου να ανακόψουν τα πύρινα μέτωπα από τις κατοικημένες περιοχές και να περιορίσουν την έκτασή τους. Με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα. Η φωτιά στη Ρόδο κατακαίει για 8η ημέρα τον κεντρικό ορεινό όγκο του νησιού και 100.000 τρέματα έχουν γίνει στάκτη με την οικολογική καταστροφή να είναι ανυπολόγιστη. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικέ δυνάμει αντιμετώπισαν πολλέ αναζωοπυρώσει, κυρίω στην ανατολική πλευρά του νησιού. Οι δυνάμει δίνουν μάχη με τι φλόγε έξω από τα χωριά Μαλώνα, Μασάρι και Βάτι. Στο Ασκληπιό, η πύρινη λέλαπα στο πέρασμά τη προκάλεσε ζημιέ σε τουλάχιστον 10 σπίτια. Στην νότια έβια κοντά στην Κάριστο, η φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη έκαψε τα σπίτια Συγγνώμη στο χωριό Πλάτα Ανιστός, ενώ από τι συνεχεί αναζωοποιρώσει κινδυνεύει και το χωριό Ποτάμι. Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι κυριότερε αναζωοποιρώσει αντιμετωπίζονται στα βόρεια-ανατολικά του νησιού, στι περιοχέ Βιγλατσούρη, Περίθια και Λαυκή, χωρί να απειλούν κατοικημένε περιοχέ. Ντόμινο ακυρώσεων στι κρατήσει ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων τη Ρόδου εν μέσω τη περίοδου υψηλή ζήτηση έχει ενεργοποιήσει για τουλάχιστον τι επόμενε ημέρε η πυρκαγιά που μένεται τα τελευταία 24 ώρα στο νησί. Οι εικόνε από τη φωτιά κάνουν το γύρο του κόσμου και τα πιο έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωση κάνουν εκτενεί αναφορέ στην πύρινη λέλαπα, πλήττοντα την διεθνή εικόνα του νησιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 75 ξενοδοχεία εκενώθηκαν στο νότιο και ανατολικό τμήμα του νησιού με περισσότερους από 16.000 τουρίστες να μεταφέρονται σε δομές ή άλλα καταλήματα για να φιλοξενηθούν. Χιλιάδες τουρίστες έχουν ήδη αναχωρήσει με έκτακτες πτήσεις για τις πατρίδες τους. Στις φωτιές αναφέρθηκε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπτα Περτογάν λέγοντας χαρακτηριστικά. Στείλαμε δύο αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στην γειτονική μας Ελλάδα που δίνει μάχη με μια μεγάλη πυρκαγιά. Ευχόμαστε περαστικά καταρχά το λαό τη Ρόδου και του Έλληνε γειτονέ μα. Το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για κίνδυνο λόγω των πυρκαγιών σε Ρόδο, Κέρκυρα και Έβια. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο στην σκιά των πυρκαγιών που κατακαίουν ολόκληρη τη χώρα για 8 ημέρε. Ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, μιλώντα στην έναρξη τη συνεδρίαση, τόνισε ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη απώλεια και ειδικά στη Ρόδο απομακρύνθηκαν από τι πληγήσει περιοχέ 20.000 άνθρωποι. Στο σημείο αυτό, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Οι επόμενε μέρε, ειδικά σήμερα, αύριο η Πέμπτη θα είναι δύσκολες μέρες μετά ελπίζω ότι οι συνθήκες θα μας βοηθήσουν περισσότερο και γι' αυτό και όλοι προφανώς παραμένουμε σε απόλυτη επιφυλακή από το προφανές ότι απέναντι σε αυτό το οποίο ε, αντιμετωπίζει ολόκληρο ο πλανήτη, ειδικά θα έλεγα η Μεσόγειο, που είναι ένα hot spot για την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει μία μαγική άμυνα. Αν, αν υπήρχε, προφανώ θα την είχαμε εφαρμόσει. Ε, αυτή η στονισμένη δράση μπορεί να μετριάσει τι συνέπειε τη κλιματική ε, κρίση και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε με περισσότερε δυνάμει, αλλά μεγαλύτερη έμφαση ακόμα στη διαλειτουργικότητα, στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, των αρμοδίων υπουργείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το έχουμε ήδη κατακτήσει μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και φυσικά στι ε, δράσει ε, πρόληψη, οι οποίε. Ε, και θα αποτελέσουν και το επίκεντρο του προγραμματισμού μας από εδώ και στο εξή. Μένουμε στο θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής και τους εθελοντές για την αυταπάρνηση που έδειξαν τις κρίσιμες ώρες, ειδικά στην πυρκαγιά της Ρόδου. Ρυθμό ανάπτυξης 2,6% για φέτος και 2,8% για το 2024 με σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και της δυναμικής της ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπει η αρινή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Στο μέτωπο της ακρίβειας οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται ότι υποχωρούν με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του δίκτυτη κατανάλωσης για τη χώρα μας να διαμορφώνεται στο 2,8% τον Ιούνιο του 2023 από 4,1% τον Μάιο του 2023. Στους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιβράδυνση του πληθωρισμού συγκαταλέγονται η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, η σχετική εξομάλυνση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και η ταχεία αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο του δομικού πληθωρισμού, που παρά τη μείωση του από 7,3% τον Μάιο 2023 σε 4,8% τον Ιούνιο, επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστο διαβίωση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών με αναγκαίε τι μέχρι τώρα δημοσιονομικέ παρεμβάσει για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματό του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη ήταν πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO και πρόεδρος του Σωματείου Ελπίδας Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. Για περισσότερα από 30 χρόνια η Μαριάννα Βαρδινογιάννη συνέδεσε τη ζωή της με δομές υγείας και είχε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Το 2020 τιμήθηκε από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το βραβείο Νέσον Μαντέλα. Με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη απέκτησαν πέντε παιδιά. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, σύμφωνα με ανακοίνωση τη οικογένεια, θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και σύσσωμη οι και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του για τον θάνατο τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σόλτ σχεδιάζει να διαθέσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την κατασκευή τσίπ στην Γερμανία και να στηρίξει τον τεχνολογικό τομέα τη χώρα για να εξασφαλίσει προμήθειε κρίσιμων εξαρτημάτων εν μέσω αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Όπω μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, τα χρήματα πρόκειται να διανεμηθούν σε γερμανικέ και διεθνεί εταιρείε έω το 2027 και θα αντληθούν από το Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό. Η κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια για ένα νέο εργοστάσιο της Αμερικανικής ΣΥΝΤΕΛ και βρίσκεται στην διαδικασία συμφωνίας για περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε επιδοτήσεις σε άλλες δύο εταιρείες. Ένα λεπτό ανά κιλοβατόρα θα είναι η επιδότηση για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η επιδότηση θα δίδεται για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες. Ανάλογη επιδότηση θα έχουν και οι αγρότες. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η ενίσχυση ανέρχεται στα 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 2. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι τη Ναυτεμπορικής. Ακολουθούν δύο ώρε πολιτική και οικονομική ενημέρωση με την Νικόλη Βαδάρη και τον Παύλο Πανταζόπουλο. Καλό σα μεσημέρι.